Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε και πάλι την ευκαιρία φέτος να συναντηθούμε σε αυτή την τόσο ωραία ακολουθία του αγιασμού και να έχω τη δυνατότητα να δω από κοντά τους εκλεκτούς εκπαιδευτικούς σας, τους καθηγητάς σας, τους οποίους ιδιαίτερα αγαπώ και εκτιμώ, γιατί πράγματι είναι στην έπαρξη αυτή του καθήκοντος, δίνοντας τον καλύτερο τρόπο και την καλύτερη ζωή τους, προκειμένου να μεταφέρουν σε όλους σας ό,τι πολύτιμο έχει ο χώρος της καρδιάς. Για σκεφτείτε, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται πραγματικά πατέρες σας πνευματικοί και εσείς γίνεστε παιδιά τους, μπαίνοντας μέσα στον χώρο της καρδιάς τους. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και τους εκπαιδευτικούς σας και τους γονείς σας και όλους σας και ιδιαιτέρως εσάς. Μια συμβουλή μόνο θα ήθελα να σας δώσω. Στη Μεσοποταμία που βρέθηκα προηγουμένως, τους μετέφερα μια κουβέντα του μεγάλου βασιλείου, του μεγάλου αυτού παιδαγωγού, που μιλούσε για την ενότητα. Σε εσάς θα μεταφέρω πάλι μια κουβέντα του μεγάλου βασιλείου, που μιλάει πώς μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το χρόνο της παρούσης ζωής. Πραγματευσόμεθα την ζωή, λέει. Πρέπει να εξαγοράσουμε αυτή τη ζωή. Αυτό το χρόνο δηλαδή που μας δίνει ο Θεός, να τον εξαγοράσουμε. Πώς? Με την παιδεία. Με την επικοινωνία μας με τον Θεό. Με την επικοινωνία μας με τον εαυτό μας. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Με την επικοινωνία μας με τον συνάνθρωπό μας. Αυτό λοιπόν θα ήθελα αυτή τη χρονιά να χρησιμοποιήσετε. Την εξαγορά αυτού του καιρού. Με τον εαυτό μας, με τον πλησίον μας, με τον Θεό. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε θα είμαστε οι ευτυχέστεροι των ανθρώπων. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και κάθε καλό στη ζωή σας. Σήμερα ξεκινά επίσημα η νέα σχολική χρονιά. Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και σας ευχαριστούμε θερμότατα για την παρουσία σας. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Δήμαρχο, στους αρμοδίους αντιδημάρχους, στον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Άρτου Τουριστικού για την άμεση ανταπόκριση και επίλυση όλων των προβλημάτων και ετοιμάτων του σχολείου μας. Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, όπως κάθε σχολική χρονιά, έτσι και φέτος μας περιμένει και σας περιμένει σκληρή δουλειά. Οι καθηγητές και εγώ προσωπικά υποσχόμαστε αποσίωση και συνεχή προσφορά για να πετύχουμε να σας αφοδιάσουμε με γνώσεις. Εσείς οργανώστε τη μελέτη σας και πάρτε το σχολείο ό,τι μπορεί να διαμορφώσει την προσωπικότητά σας, ώστε να γίνετε ελεύθεροι, αυτόνομοι άνθρωποι με κοινωνικές και άλλες δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να προκόψετε και να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της ιδιαίτερα άπαιτης εποχής μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχολείο μας υπήρξε ανέκαθεν πνευματικό κέντρο που καλούχησε γενναίες μαθητών οι οποίοι διακρίθηκαν σε όλους τους τομείς της ζωής. Δίκαια λοιπόν αισθανόμαστε περήφανοι που έχουμε την τιμή να είμαστε συνεχιστές της παράδοσης. Καλούμαστε τώρα, στα δύσκολα αυτά χρόνια που η αξία της δημόσιας εκπαίδευσης τίθεται υπό αμφισβήτηση, να διαφυλάξουμε την παράδοση και να συνεχίσουμε τον ιστορικό ρόλο του σχολείου μας. Όλοι μαζί, ατενίζοντας με αισιοδοξία τη νέα σχολική χρονιά, γνωρίζω καλά ότι θα εργαστούμε με ζήλο και συλλογικότητα για να προσφέρουμε στους μαθητές μας οράματα και να σωρακίσουμε με αρχές, ιδανικά και αξίες. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, καλή δύναμη και καλό κουράγιο στο δύσκολο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα, παιδιά. Προφανώς εσείς δεν ασχολείστε με την πολιτική. Εγώ είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Ιατωνίου. Είμαι αρμόδια στη Νέα Δημοκρατία για τα θέματα εκπαίδευσης. Έχω δηλαδή που παρακολουθώ την Επιτροπή Μορφωτικών τα τελευταία 5-6 χρόνια. Αυτό που θέλω να μεταφέρω μέσα από την καρδιά μου σε όλους σας, ξεκινώντας από τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου, που τους καλοδεχόμαστε όλοι στη νέα εκπαιδευτική τους. Επειδή βιώνω
έχω παιδί στην Τρίτη Λυκείου και βιώνω την προσπάθεια και την αγωνία σας. Θέλω να σας δώσω μία μοναδική συμβουλή. Ό,τι στόχο βάλετε, όσο προσπαθήσετε, να ξέρετε ότι η προσπάθεια κάποια στιγμή ανταμείβεται. Και αυτό πρέπει να το βάλετε εσείς όλοι. Γιατί η ζωή δεν σταματάει μόνο στο γυμνάσιο και στο λύκειο, συνεχίζεται. Άρα έχετε όλα τα εφόδια, έχετε εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς, να πούμε. Έχετε την δημοτική αρχή να φροντίζει για τον κύριό σας, άρα εσείς θα είστε οι αυριανοί μας πολίτες, θα κάνετε την Ελλάδα που όλοι οραματιζόμαστε. Και αυτό θα σας αφήσετε. Να είστε καλά, καλή η ποιοτική σχολική χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα, η πίστη όμως στις αρχές παραδόσεις και στα ιδανικά της πατρίδος μας. Να είστε καλά, καλή σχολική χρονιά. Μια καινούργια σχολική χρονιά αρχίζει με νέους στόχους, τόσο προσωπικούς όσο και συλλογικούς. Και το λέω αυτό γιατί όπως είπε και ο διευθυντής σας πριν, μας κάνετε κάθε χρόνο περήφανος, τηρώντας την παράδοση αυτού του σχολείου, διαπρέποντας, καθιστώντας το Λύκειο του Άρχους Οριστικού σε ένα από τα καλύτερα σχολεία στην Ελλάδα, με τις επιτυχίες του κάθε χρόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο της προσωπικής προσπάθειας του καθενός, αλλά είναι αποτέλεσμα και της συλλογικής προσπάθειας που γίνεται στο δημόσιο σχολείο. Και αυτό έχει τη σημασία του. Αποδεικνύουμε λοιπόν περίτρανα εδώ στο Άρχος Οριστικό ότι τηρούμε αυτές τις αρχές και στηρίζουμε και ως Δημοτική Αρχή στο βαθμό του δυνατού, που νομίζω ότι είναι αρκετά υψηλός αυτός ο βαθμός, αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Μην ξεχνάμε όμως ότι οποιοδήποτε στόχος, οποιοδήποτε όνειρο, οποιοδήποτε όραμα απαιτεί κόπο, αγωνία, αγώνα και δουλειά. Αυτό να μην ξεχνάτε, αυτό να έχετε ως στόχο και είμαι βέβαιος πως του χρόνου θα πανηγυρίζουμε πάλι εδώ όλοι μαζί πάλι τις πρωτιές αυτού του σχολείου. Καλή σχολική χρονιά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Αγαπητά μου παιδιά, εγώ θα σας μιλήσω σήμερα σαν μόλις 10 ημερών συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Ως εκπαιδευτικός της τάξης και ως έχουσα διοικητική ευθύνη της εκπαίδευσης, δράτουμε της ευκαιρίας αυτή τη στιγμή να ομολογήσω το εξής. Ότι έχοντας εσάς μπροστά μου, ουσιαστικά το σύνολο ή τα 2/3, αν δεν απαντώ, με το σύνολο των μαθητών του Δήμου Άργους Οριστικού, θα ήθελα να εκμυστερευτώ κάτι το οποίο ίσως δεν το έχετε καταλάβει, αλλά εμείς οι εκπαιδευτικοί το εισπράττουμε καθημερινά. Επί 37 ολόκληρα χρόνια, ως καθηγήτρια τάξης ή ως θέση διοικητικής ευθύνης στην εκπαίδευση, εσείς τα παιδιά, οι μαθητές αυτού εδώ του τόπου, υπήρξατε και εξακολουθείτε να είστε μια αστήρευτη πηγή δύναμης, αγάπης και έμπνευσης. Σας ευχαριστώ, παιδιά, για το ότι δώσατε περιεχόμενο και ουσία αυτό που το μυαλό και η καρδιά μου ως εκπαιδευτικού και ως θέσης ευθύνης σε αυτόν εδώ τον τόπο τα χρειάστηκα, στηρίχτηκα σε αυτά και πορεύτηκα 37 χρόνια ως τη σύνορα 61 ετών εγώ στη σύνταξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο διευθυντές, τον κύριο Κάκο ιδιαίτερα και τον κύριο Κάκο που με τίμησαν σήμερα με την πολιτική πρόσκληση. Ιδιαίτερα συγκινημένη, με πολύ υψηλό το αίσθημα της τιμής που μου αποδίδει η τοπική κοινωνία και η εκπαιδευτική κοινότητα, καλά μου παιδιά, επισκεφτείτε τον εαυτό σας, τον συμμαθητή σας, τον δάσκαλό σας. Σεβασμιότατε, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, έχουμε καλά παιδιά στις τάξεις, στους διαδρόμους, στα προάβλια και δεν υπάρχει πιο όμορφη και υγιής εικόνα από ένα προάβλιο σχολείου. Και κάτι άλλο, έχουμε καλούς δασκάλους. Ενώστε τις δυνάμεις και το σχολείο σας καλωσορίζει σήμερα για ένα νέο ταξίδι στη γνώση και τη μάθηση. Πρόοδο, υγεία και προκοπή, παιδιά μου. Σας ευχαριστώ.